Ενδεικτικές απαντήσεις στο αδίδακτο κείμενο των αρχαίων ελληνικών προσανατολισμού. Γάμα 1. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ειδικός, ωστόσο γνωρίζω ότι καταρχάς το σημαντικότερο είναι το να διδάσκεται κανείς από την ίδια τη φύση την αρετή, ενώ κατά δεύτερο λόγο το να διδάσκεται από όσους πραγματικά ή όντως γνωρίζουν καλά κάτι σωστό σε μεγαλύτερο βαθμό παρά από όσους κατέχουν την τέχνη της εξαπάτησης ή παραπλάνησης. Ίσως λοιπόν μιλάω με τρόπο όχι σοφιστικό ως προς τις λέξεις. Ούτε αυτό επιδιώκω άλλωστε. Γάμα 2. Αποτυπώ σοβαρές επικρίσεις για την επιρροή που ασκούν οι σοφιστές στους νέους. Αρχικά επισημαίνει ότι δεν οδηγούν τους νέους στην αρετή. Ασχολούνται με ανούσια θέματα, οδηγώντας τους νέους σε μάταιες απολαύσεις. Οι νέοι λοιπόν χρονοτριβούν σε ανώφελες σπουδές, ενώ οι σοφιστές διδάσκουν σε εξειδικευμένο ύφος για να αποκρύψουν την κενότητα των λόγων τους. Γάμα 3. Β. Εωράκαμεν, είδομεν, επίησαν, ποιήσωση, παρέχοντι, παράσχωση. Γάμα 4. Απόδοση, ονόματα μεγάρ, ουκ, αν παιδεύσιε, δυνητική ευκτική. Ο υποθετικός λόγος δηλώνει την απλή σκέψη του λέγοντος. Για να δηλώσει το προσδοκόμενο θα πάρει την εξής μορφή. Υπόθεση εάν πολλά αυτής γέγαρε αττική σύνταξη, το ρήμα δεν συμφωνεί στον αριθμό με το πληθυντικό ουδέτερο υποκείμενό του. Μετατροπή παθητική σύνταξη ενεργητική, πολλά αυτή γέγαρε.